Καλούμαστε να δώσουμε προαγωγικές σε μια χρονιά όπου με 5 μήνες τηλεκπαίδευση η εμπέδωση της ύλης δεν είναι δεδομένη για όλους. Δεν έχουμε σαφείς απαντήσεις ούτε στο άμα θα δώσουμε τελικά ενδοσχολικές εξετάσεις, ούτε αν τα παιδιά της πρώτης θα δώσουν με τράπεζα θεμάτων. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία των πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν έχουν πάρθει τα κατάλληλα μέτρα. Και τα μόνα μέτρα με τα οποία εμείς καλούμαστε να γυρίσουμε πίσω στα σχολεία μας είναι οι μάσκες που φοράγαμε και πριν, στις οποίες δεν είμαστε αντίθετοι, και τα self-test που πάλι δεν είμαστε αντίθετοι, αλλά δεν είναι κύριο μέτρο προστασίας της υγείας της δικής μας υγείας αλλά και των δικών μας ανθρώπων. Και υπάρχει μεγάλος φόβος για το αν θα κολλήσουμε κορονοϊό. Στο σχολείο μου ήδη υπάρχουν κρούσματα και έχουν κλείσει τμήματα της δεύτερης ηλικίου. Και λείπουν και πολλοί καθηγητές οι οποίοι αντίστοιχαν σε καραντίνα επειδή είχαμε κρούσματα στο σχολείο. Φοβόμαστε, δεν γίνεται σωστά το μάθημα επειδή λείπουν οι καθηγητές, γιατί αντικειμενικά είναι επικίνδυνο τώρα αφού διδάξανε στο τμήμα με το κρούσμα. Φοβόμαστε μήπως κολλήσουμε και δεν καταφέρουμε να δώσουμε και εμείς πανελλαδικές. Είχατε κρούσμα μετά τα self-test, δηλαδή μετά ναι, το άνοιγμα. Ναι, πόσα μετά κρούσματα το άνοιγμα. Είχατε. Το σχολείο μου έχει νομίζω 1 ή 2 κρούσματα. Έχουν κλείσει μικρότερες τάξεις τμήματα. Από τι αν ξέρεις, μαθητές, εκπαιδευτικές. Μαθητές. Και επίσης τώρα φέρανε και το νομοσχέδιο λίγους πριν μήνες με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τελευταία στιγμή μας έχουν αγχώσει, θα μας δυσκολέψουν περισσότερο να περάσουμε και σίγουρα αυτό το μέτρο ούτε τη μόρφωσή μας βελτιώνει, απλά θα μας δυσκολεύει περισσότερο στο να εισαχθούμε στα πανεπιστήμια. Και είναι ένα επιπλέον άγχος και στις συνθήκες που είμαστε τώρα, τόσους μήνες καραντίνα, που δεν γίνεται σωστά το μάθημα. Είμαστε μέσα σε 10 τετραγωνικά, 26 άτομα, με την ελπίδα ότι μία μάσκα θα μας σώσει. Είναι τεράστιος φόβος. Για παράδειγμα, εγώ άμα έχω τη γιαγιά μου σπίτι, ή ο καθένας τον πατέρα του και τη μητέρα του σε επαφή ομάδα. Άρα το self-test στο σχολείο σου είχατε κρούσματα. Πριν κλείσουμε είχαμε. Τώρα δεν γνωρίζουμε κάποιο κρούσμα, τώρα που μπήκαμε μέσα. Ωστόσο ήθελες να γυρίσεις στο σχολείο σου. Κοιτάξτε, ήταν αναγκαίο να ανοίξει τα σχολεία από την αρχή της χρονιάς με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Όταν πηγαίνουμε στο σχολείο μας και δεν ξέρουμε τι θα γίνει, άμα θα αρρωστήσουν οι δικοί μας ή όχι, και παίζεται η μοίρα μας στα ζάρια, τι να πούμε. Πάω πρώτη ηλικίου. Φυσικά και ήθελα να ξαναγυρίσω στο σχολείο μου, να ξαναδώ τους συμμαθητές μου, αλλά με όλα τα υπαρκή μέτρα προστασίας και ουσιαστικά μέτρα, γιατί δεν αρνούμαστε το self-test, αλλά λέμε ότι δεν είναι ένα υπαρκές μέτρο προστασίας, γιατί μπορεί να βγει λάθος ή εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε ειδικοί, δηλαδή 5 χρονών, να κάνουμε το τεστ. Αναφορικά με την τράπεζα θεμάτων που μπαίνει φέτος στην πρώτη ηλικίου, σε αγχώνει, πιστεύεις ότι είναι μια δύσκολη χρονιά και δεν έπρεπε να εφαρμοστεί? Θεωρώ ότι γενικότερα δεν έπρεπε να εφαρμοστεί η τράπεζα θεμάτων, αλλά ειδικότερα φέτος, όπου έχουμε κάνει διαζώσεις μόνο 45 ώρες. Είναι απαράδεκτο τουλάχιστον να γράψουμε προαγωγικές εξετάσεις και μετά με τράπεζα θεμάτων. Τελικά, εσύ συμφωνείς να μην γίνουν? Ναι, συμφωνώ να μην γίνουν φέτος προαγωγικές, το διεκδικούμε κιόλας στο πλαίσιό μας. Γιατί δεν έχουμε πάει σχολείο καλά-καλά, δηλαδή έχουμε κάνει μόνο 45 ώρες και αυτό στην αρχή. Μπήκαμε στο Υπουργείο να συζητήσουμε, είπαμε πάλι για ακόμα μια φορά τα δίκαια αιτήματά μας, να μην δοθούν προαγωγικές εξετάσεις λόγω των συνθήκων, να μην εφαρμοστεί τράπεζα θεμάτων, να μην εφαρμοστεί ελάχιστη βάση εισαγωγής, να παρθούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας στα σχολεία που έχουν γεμίσει κορονοϊό και να ανακοινωθεί η ημερομηνία διεξαγωγής των Πανελληνίων. Για ακόμα μία φορά αποποιήθηκαν τις ευθύνες τους για το ζήτημα που λέμε ότι αργήσανε καθηγητές, ας πούμε, να έρθουν. Μας είπαν ότι ήταν ευθύνη των καθηγητών, γιατί δεν θέλανε. Αντίστοιχα μας είπαν ότι ελάχιστη βάση εισαγωγής θα μας βοηθήσει και ότι η τράπεζα θεμάτων αντίστοιχα θα μας βοηθήσει. Εμείς τους κάναμε ξεκάθαρη τη θέση μας και τα προβλήματά μας και συνεχίζουμε δυναμικά τον αγώνα μας. Δεν σταματάμε, ό,τι κι αν λένε. Αυτή την Κυριακή δυναμικά ανοιχτή συνεδρίαση του συντονιστικού 5 η ώρα στο θέατρο της Γκράβας για να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν μπορεί η κατάσταση να συνεχίσει έτσι. Πρέπει να οργανωθούμε.